Βρε πράσινα σου λέω. Κατά πράσινα. Ανοίγω το πλυντήριο γιατί να δω. Αυτά δεν ήταν τα δικά μου βρακιά. Αυτά ήταν του Σρέκ. Ναι. Έλαντε. Ξέρω εγώ τι έπαθε, ό,τι έπαθε και το DVD που κάει και στα καλά καθούμενα. Άσε με σου λέω, όλη τη βδομάδα γκαντεμιά. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Να δω τι άλλο θα γίνει, εν πάση περιπτώσει. Έλα, σ' αφήνω τώρα. Γεια, φιλιά. Τι κάνουμε, θα φύγουμε. Ναι, θα πάμε. Διακοπές όμως. Ωραία, πότε. Να πάμε. Τι έγινε, μωρό μου, σε πάτησα? Όχι, μωρό, τι με πάτησες? Η Δύση! Αχ, δεν το πιστεύω, η Άννα! Δύση! Γεια! Είσαι θεά! Γεια, παιδιά, ευχαριστώ! Ήταν που της μιλήσαμε, κυρία Βύση, είστε καλά, πείτε μας κάτι. Τώρα, εγώ θα βρει την κατασκήνωση. Τι λέει? Έλα, να την βοηθήσουμε. Έλα, είστε καλά. Δεν σκέφτεστε στήριγματα, άρχισε εσείς? Όχι. Όχι. Α, τι λέει? Ποιοι είσαστε εσείς? Ο Γιώργος και η Μάρο. Α, πολλά ωραία. Και εγώ ποια είμαι? Μετατραυματική αμνησία. Δηλαδή, η αδερφή σας μετά την βίαιη πρόσκληση που είχε πάνω στο δέντρο και μετά την απότομη πτώση της. Sorry. Εντάξει, άσχετα. Προχωρήστε, γιατρέ. Θα σου το πω πάρα πολύ απλά. Αυτή τη στιγμή η Άννα δεν θυμάται Χριστό. Συγγνώμη, παιδιά, που διακόπτω. Οκ. Όταν λέτε Άννα, εννοείται εμένα. Εσάς εννοούμε. Για να συνεννοούμαστε. Απλά να ξέρουμε πού πατάμε. Προχωρήστε. Ναι, τι λέγαμε. Α, μάλιστα. Λοιπόν, το επεισόδιο αυτό έχει προκαλέσει απώλεια μνήμης. Η οποία δυστυχώς δεν ξέρουμε πότε θα επιστρέψει. Γιατί τι ωραία έφυγε. Ναι, δηλαδή μπορεί να είναι σε 10 μέρες, μπορεί να είναι σε... Συνήθως όμως, η μνήμη επανέρχεται με κάποιο αντίστοιχο σοκ. Ωραία. Γιατί δεν με πάτε πίσω στο δέντρο να ξανακουτουλήσω, να θυμηθώ. Άσε βρε Άννα το γιατρό να μιλήσει. Καλά, παιδιά, εγώ μια πρόταση έκανα ότι πείτε εσείς είστε επιστήμονες. Επιπλέον. Το επεισόδιο αυτό μπορεί να ανακαλέσει μνήμες παλιότερων χρόνων. Εφηβικές, παιδικές. Καλή ώρα. Καταλάβω. Α, γι' αυτό μιλούσε στα κυπριακά και νόμιζε ότι είναι στην κατασκήνωση. Α, γεια σου. Γιατρέ, έχετε ακροαστικά. Να το κοιτάξετε. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το κοιτάξω. Αφήστε το. Θα λάβει τώρα τη λέω. Έτσι και μας πάρουν χαμπάρι δημοσιογράφοι και κανάλια, καήκαμε. Γι' αυτό σας είπα ότι πρέπει να την κρατήσετε σπίτι όσο χρειαστεί. Τι λέτε, γιατρέ μου, έχουμε υποχρεώσεις, συναυλίες, φεύγουμε την άλλη εβδομάδα στο εξωτερικό. Καλά, άμα φύγετε, να μου γράψετε. Δηλαδή, συγγνώμη, εσείς τώρα προτιμάτε να βγαίνει τραγουδί σε αυτήν την κατάσταση, να πάει συναυλίες, να τραγουδάει κυπριακά και να μιλάει στους δημοσιογράφους και να λέει για κατασκηνώσεις και ομαδάρχες? Όχι, βέβαια. Γι' αυτό σας λέω. Πρέπει να αντιμαντρώσετε να τελειώνουμε, να είμαστε σίγουροι. Γιατί. Για μισό λεπτό, ρε παιδιά. Ναι. Συγγνώμη, γιατί θα τα πάρω τώρα. Για μένα λέει, μαντρώστε την. Δυστυχώς ναι. Και τι είμαι εγώ να με μαντρώσουνε δηλαδή, πρόβατο? Όχι. Είσαι superstar. Ποιος εγώ? Εσύ. Superstar. Δηλαδή, κάτι σαν το Σοκράτη. Ποιο Σοκράτη? Το Σοκράτη. Το superstar. Θεό, 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 με λένε. Κεριά, κεριά. Αυτό ρε παιδιά, Eurovision. Hello. Λοιπόν, Άννα, για να μην λέμε πάρα πολλά. Εσύ είσαι μια διάσημη τραγουδίστρια. Αλλά πολύ διάσημη. Άρα ψεύτη. Για να στο λέω τώρα εγώ. Ναι, Άννα μου, έτσι είναι όπως τα λέει ο γιατρός. Δηλαδή, για να καταλάβω, πόσο διάσημη. Πόσο διάσημη. Πιο διάσημη δεν γίνεται. Έχει κάνει μια τεράστια καριέρα, έχει κάνει πλατινέγγυου δίσκου, εκατομμύρια θαυμαστέ. Όπου εμφανίζεται γίνεται χαμό, πλακώνουν κανάλια δημοσιογράφοι. Χαμό! Πω, πω, δηλαδή έχω μεγάλο πρόβλημα. Έτσι δεν μπορώ να κυκλοφορήσω, δεν πάω πουθενά. Κατά μία έννοια. Και δεν μου λέτε, τι τραγούδια λέω? Α, τραγούδια. Αφήστε τα αυτά τώρα, τι παντομήματα παίξουμε, πείτε μου. Να πω. Να πει, ναι. Πήγα συγκρότημα. Πάρω μια ιδέα. Μαύρα γυαλιά, φαρά. Καλά που γίνεις γιατρός. Θα είχε πέσει μεγάλη πείνα. Δεν το κατάλαβες. Αφήστε τα αυτά τώρα. Άννα μου, θυμήθηκες κάτι? Ναι, αμέ. Δηλαδή, για πες, Άννα μου, τι αίσθηση ακριβώς έχεις? Τι θυμήθηκες περίπου?
Έχω μια αίσθηση. Ναι. Ότι είμαι κάπου που έχει πολύ κόσμο. Έτσι λέω, θάλασσα. Χειροκρότημα. Ναι. Και είναι ένας τύπος κοντά μου με πολλά μαλλιά, πλούσια, χέτη. Και ένα πιάνο. Υπήρχε ένα πιάνο που έτσι το βάρο για να κλείνει τα πόδια, νομίζω. Ξέρω εγώ, τον καρβέλα λέει. Α, το καρβέλα. Λοιπόν, πάμε πάρα πολύ καλά. Είσαι καταπληκτική ασθενή. Κι εσείς, γιατρέ μου. Να σας πω, είστε παντρεμένοι. Σας παρακαλώ. Τι είναι αυτά που λες στο γιατρό? Όχι, όχι, δεν πειράζει. Αφήστε να πει. Γιατί. Πού είχαμε μείνει? Πουθενά. Γιατί? Γιατί πρέπει να φύγουμε. Κοιτάξτε τώρα, μια που θα φύγετε, ξέρετε, επειδή εγώ ξέρετε, είμαι θαυμαστής, να σου πω παλιά. Άρρωστος. Άρρωστος. Ήθελα, αν είναι δυνατόν, ένα αυτόγραφο να μου δώσει. Πολύ ευχαρίστως, ε. Μαμά, φυσικά. Έχετε στείλω και χαρτί? Πώς δεν σου στείλω. Το στείλω εδώ είναι. Χαρτί. Να πάρουμε αυτό. Ναι, το πάρω. Αυτό είναι δωμάτιο σκάλα. Θα πεθάνει έτσι και ζωή. Αυτός και να έρθει από πίσω. Ναι, ναι. Για εσάς, έτσι. Ναι, ναι. Στο γιατρό μου. Ναι. Πολύ αγάπη. Στο γιατρό μου. Για μένα, ναι. Αυτό. Ωραίστε. Ευχαριστώ, μπράβο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, στο γιατρό μου πολύ αγάπη. Μαρία Φαραντούρη. Πάρε τηλέφωνο. Τώρα θα την πάρω ένα λεπτάκι. Τώρα, τα φιλαράκια μου, τι κάνετε, ρε παιδιά? Δεν το πιστεύω αυτό που ζω. Ω, είστε καλά? Εμείς καλά είμαστε, εσύ πώς είσαι? Μια χαρά, εντάξει, ένα μικρό χτύπημα εδώ πέρα. Πω, πω, δεν θέλω να χαθούμε. Ούτε εμείς θέλουμε. Θα με πάρετε τηλέφωνο? Δεν το έχουμε. Ναι, σωστά. Ούτε και εγώ το έχω. Δεν πειράζει, δώστε μου εσείς το δικό σας. Σας πάρω εγώ. Χαρτί, στείλω, γρήγορα. Γρήγορα, γρήγορα. Σκόμισο. Παιδιά, η αδελφή μου. Γεια. Μίκη, να σου πω. Εδώ η κοπέλα. Κοίτα, φοβερό μαλλί. Κάποια μου θυμίζει. Ναι, τα είχες εσύ κάποτε. Πάμε, βιαζόμαστε. Εγώ πάλι το ίδιο ανέκδοτο, έτσι.